Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με την αίθουσα συνεδρίων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για να ακούσουμε την έναρξη του 7ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με κεντρικό θέμα «Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του αγώνου της Ελληνικής Επαναστάσεως». Το συνέδριο εντάσσεται στη σειρά των 10 επιστημονικών συνεδρίων για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως 1821-2021. Αγαπητοί και αγαπητές σύνεδροι, με την χάρη του Θεού άρχεται το 7ο κατά σειρά επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης με θέμα «Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του αγώνος της Ελληνικής Επαναστάσεως». Είναι βαθύτατη η χαρά να υποδέχομαι μεταξύ των εκλεκτών εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητος τον αγαπητό μας κύριο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος τιμά προφρόνως ως πρώτος εισηγητής την παρούσα έγκριτη ομίγυρη. Είναι γνωστή η απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος να προσεγγίσει επισταμένως και με νυφάλια οπτική τα 200 χρόνια από τα γεγονότα της κορυφαίας στιγμής του νέου ελληνισμού της Επανάστασης του 1821. Υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και με φορέα την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος διοργανώνεται κατέτος ως το 2021 συνέδριο με διαφορετική θεματολογία κάθε φορά. Ομολογώ ότι η αθρώα ανταπόκριση της ακαδημαϊκής κοινότητος στην πρόσκλησή μας υπήρξε συγκινητική και ελπιδοφόρος και η συμμετοχή πλήθους καθηγητών και ερευνητών εγνωσμένου κύρους εστάθη εξαιρετικά πολύτιμη. Είμαι βέβαιος ότι και φέτος η παρουσία τους και οι επισταμένες εισηγήσεις θα φωτίσουν περαιτέρω αυτή την τόσο σημαντική και διδακτική περίοδο για την ιστορία και την εθνική μας ταυτότητα. Η βίωση της μνήμης και της συνέχειας είναι το μεγαλύτερο προνόμιο που διαθέτει ένας λαός. Δεν είναι μόνο πηγή δυνάμεως, αλλά και μέσο αυτοκριτικής και επίγνωσης της ευθύνης ημών των ζώντων. Σε καιρούς εμπερίστατους για το έθνος μας, όπως οι χρόνοι της τουρκοκρατίας, οι θλίψεις της δουλείας, δεν στάθηκαν ικανές να ανακόψουν τη δημιουργική ορμή του ελληνισμού. Παρά την κατάλυση της ελευθερίας με όρους πολιτικούς, υπήρξε ένας τομέας ακατάλυτος, ο οποίος αφορούσε την ελευθερία του πνεύματος, η Ορθοδοξία, το αληθές του το πρόσωπο του χριστιανισμού, είτε ως κοινή πίστη και πολιτιστική έκφραση, είτε κυρίως ως βίωμα και πράξη ζωής, δεν γνώρισε ποτέ την άλωση. Ως εκ τούτου επιτρέψετε μου στο σημείο αυτό να μοιραστώ τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι κύριο στοιχείο διαφοροποιήσεως των επαναστατών απέναντι στον αλλόθρησκο δυνάστη αποτελούσε η θρησκευτική πίστη. Η αδιάλειπτη συνέχεια του εκκλησιαστικού βίου και τα κοινά πρότυπα ζωής ανέδειξαν την Ορθοδοξία σε συνεκτικό παράγοντα του λαϊκού πολιτισμού μας και ξεχώριζε τον Έλληνα από τους υπόλοιπους λαούς. Ο Θεόδωρος Νέγρης απετύπωσε στο πρώτο άρθρο της νομικής διατάξεως της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος με λιτό τρόπο τις προϋποθέσεις της ελληνικής ηθαγένειας. Όσοι κάτοικοι της Ελλάδος πιστεύουσιν εις Χριστόν είναι Έλληνες. Ακόμα και στην τότε καθημιλούμενη γλώσσα, η μορφή για κάποιον ότι τούρκεψε σήμαινε ότι εξισλαμίστηκε, γεγονός αρκετό ώστε να μην θεωρείται εθνοτικά ως Ρωμιός. Η πίστη ως πυρήνας εθνικής συνοχής δεν ήταν μια άνωθεν επιλογή σκοπιμότητος, αλλά μια δεσμευτική κοινωνική πραγματικότητα. Από τον 19ο αιώνα κανένα νεοπαγές κράτος δεν στάθηκε αδιάφορο
απέναντι στην θρησκευτική συνοχή του πληθυσμού του ως παράμετρο της εθνικής του αυτοδιαθέσεως. Δεύτερον, ο πατριωτικός αγώνας διεκήρυται την μεταφυσική του νομιμοποίηση με αναφορά στον Θεό σε αντίθεση με ορισμένες απόψεις περί αποκλειστικής συγγένειας της Επαναστάσεως με τον δυτικό διαφωτισμό. Ο πολιτιακός λόγος της Επαναστάσεως προσέβλεπε στη συνδρομή των μεγάλων δυνάμεων, αλλά δεν ανεγνώριζε ως πηγή της πολιτικής ελευθερίας τις διεθνείς συμφωνίες τους. Αντιθέτως, συνέδεε την ελευθερία ως φυσικό δικαίωμα αυθυπαρξίας του ελληνικού λαού με τον Θεό. Ενδεικτικώς υπενθυμίζεται ότι ενωρίτερα το καταστατικό της φιλικής εταιρείας όριζε ότι ο σκοπός των μελών αυτής είναι η καλυτέρευση του ιδίου του έθνους, κι αν και ο Θεός συγχωρήσει και την ελευθερία του. Αλλά και ο σωζόμενος λόγος του Αθανασίου Διάκου πριν τη μάχη της Αλαμάνας κατέληγε: «Αδελφοί Έλληνες, έπειτα από 400 χρόνων σκυράν σκλαβιάν, ο Θεός σας φλαχνιστής απεφάσισε να μας δώσει την ελευθερία, καθώς την εχαίρεντο μίαν φοράν οι προπάτορές μας». Επομένως, η προμετωπίδα του προσωρινού πολιτεύματος της πρώτης εθνοσυνελεύσεως του 1822 με την επίκληση την Αγίαν Τριάδα υφίσταται μέχρι σήμερα στο ισχύον Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας όχι ως απολίθωμα αλλά ως ζωντανό στοιχείο του πατριωτισμού μας. Διακηρύσει ότι η πολιτική μας ελευθερία ανάγεται στο λαϊκό ξεσηκωμό των χριστιανών επαναστατών του 1821. Τρίτον, συχνά κατηγορούμε την αντιβασιλεία του Όθωνα για την εισαγωγή μιας κεσαροπαπικής αντιλήψεως που δικαιολογούσε τον παρεμβατισμό του κράτους στα εκκλησιαστικά πράγματα. Η μελέτη των αρχείων εθνικής πολυγενεσίας ωστόσο αποδεικνύει ότι αντιλήψεις αυτές υπήρχαν νωρίτερα σε ορισμένους πολιτικούς. Η πολιτική θεολογία της Ανατολικής Ορθοδοξίας δικαιολογεί την αμοιβαία αρρωγή μεταξύ κράτους και εκκλησίας, αλλά ο κρατικός παρεμβατισμός είναι μια προβληματική πολιτική αντίληψη. Η Εκκλησία κατά την επίγεια παρουσία της δεν δύναται εκ της φύσεώς της να είναι θεσμός που ιδιωτεύει. Οι σχέσεις της με το κράτος, όπως έχω ξαναπεί, είναι υπόθεση ενός λαού. Ωστόσο, ο δημόσιος και συλλογικός της χαρακτήρας δεν χορηγεί κανένα δικαίωμα στην πολιτική εξουσία να θεολογεί ή να διαμεσολαβεί στην σχέση κλήρου και λαού, λογοκρίνοντας τα εκκλησιαστικά θέσμια, παραδόσεις και ιερούς κανόνας με στόχο την κρατική καθοδήγηση της Εκκλησίας. Κατά τον τρόπο αυτό, αντιλαμβανόμαστε στον χώρο της Εκκλησίας την θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους. Περαίνοντας αυτές τις σκέψεις, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον εξαχότατο κύριο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για την συμμετοχή του, καθώς και όλους τους εκλεκτούς ακαδημαϊκούς διδασκάλους και επιστήμονες που μας τιμούν με τη συμμετοχή τους. Ευχαριστίες οφείλονται σε όσους συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση του παρόντος συνεδρίου, στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριο Ιγνάτιο, στα εκαπιτά μέλη της Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, στον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής Ακαδημαϊκό κύριο Κωνσταντίνο Σβολόπουλο και στα μέλη αυτής, καθώς και στον Πανοσυλλογιότατο Γραμματέα Αρχιμανδρίτη κύριο Βαρθολομαίου Αντωνίου Τριανταφυλλίδη. Προσδοκούμε με την ευλογία του Θεού οι εργασίες του συνεδρίου να διευρύνουν ουσιοδώς τη μελέτη και αποτίμηση αυτών των θεμάτων και να γίνουν πολύτιμο βοήθημα στην ιστορική έρευνα, ώστε ο πλούτος αυτής της θεσμικής κληρονομίας να καρποφορεί αδιαλείπτος και να εμπνέει όλους μας στους σημερινούς καιρούς. Κύριε Πρόεδρε, θα σας καλέσουμε.
ανέβετε στο βήμα. Μακαριότατε, σεβασμιότατη, κύριε Υπουργέ, κύριε εκπρόσωπε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε εκπρόσωπε του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ και βρίσκομαι όχι μόνο για να μετάσχω σε ένα κορυφαίο συνέδριο, όπως αποδεικνύεται από τη θεματική του και όπως είμαι βέβαιος θα αποδειχθεί και από τα συμπεράσματα των εργασιών του, αλλά σε ένα συνέδριο το οποίο έχει έναν πολύ σημαντικό συμβολισμό, τον εξέθεσε ο Μακαριότατος προηγουμένως. Ουσιαστικά αυτή η σειρά εκδηλώσεων είναι η πρώτη και μάλιστα την ξεκίνησε η Εκκλησία της Ελλάδος που αφορά τον εορτασμό των 200 ετών από την έκρηξη της Εθνεγερσίας και τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους. Δεν γνωρίζω εάν μέχρι σήμερα υπάρχει αντίστοιχη πρωτοβουλία, πράγμα που αποδεικνύει την προσήλωση της Εκκλησίας πάνω στην ιστορία και την πορεία του κράτους, του λαού μας και του έθνους μας. Και μας καλεί, και αυτό το έχω τονίσει πολλές φορές αυτή η πρωτοβουλία, να αναλογιστούμε με αφορμή αυτά τα 200 χρόνια, ότι οφείλουμε να αποδείξουμε, ιδίως στους σημερινούς δύσκολους, ταραγμένους καιρούς, ότι δεν είμαστε μόνο απόγονοι μεγάλων προγόνων. Απόγονοι προγόνων που θεμελίωσαν τούτο το κράτος και του έδωσαν μέσα από πολύ αίμα την προοπτική που του ανήκει. Αλλά πρέπει και εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας στο μέλλον για να αποδείξουμε ότι έχουμε και εμείς τη δική μας θέση στην ιστορία, το δικό μας όραμα. Και όπως συνηθίζω να επαναλαμβάνω, χωρίς να μεγαλοπιανόμαστε, εμείς οι Έλληνες οφείλουμε να αντιληφθούμε ιδίως σήμερα, σε αυτούς τους καιρούς, ότι έχουμε έναν ρόλο να διαδραματίσουμε. Γενικότερα. Και στη μεγάλη ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Και στη διεθνή κοινότητα. Γιατί η συμβολή των λαών στο διεθνές και το ευρωπαϊκό γίγνεσθε δεν είναι ζήτημα ούτε εδάφους, ούτε πλήθους. Είναι ζήτημα ιστορικής κληρονομιάς και συνέστησης της ευθύνης που κάθε λαός έχει και κάθε άνθρωπος έχει απέναντι στην πρόκληση η οποία σχετίζεται με την πορεία της ανθρωπότητας. Με αυτή την έννοια κηρύσω την έναρξη των εργασιών σε ένα συνέδριο που δεν είναι τυχαίο ότι διάλεξε η Εκκλησία, το οργανώνει, αλλά για σκεφτείτε το θέμα που διάλεξε και βρίσκομαι εδώ ενώπιον συναδέλφων, αγαπητών συναδέλφων που μου θυμίζουν και τις ακαδημαϊκές μου ρίζες. Η Εκκλησία είναι εκείνη που ξεκινά ένα συνέδριο το οποίο σχετίζεται όχι τόσο πολύ με τις σχέσεις της συνταγματικής μας ιστορίας με την Εκκλησία, τη θέση της Εκκλησίας στα ελληνικά συντάγματα, αλλά με την πορεία των φιλελεύθερων θεσμών ήδη από τις απαρχές της συνταγματικής μας ιστορίας. Αυτό δείχνει πόσο ανοιχτοί είναι οι ορίζοντες της Εκκλησίας. Δείχνει την ευαισθησία της απέναντι σε δύο βασικές αρχές. Την αρχή της δημοκρατίας και την αρχή της ελευθερίας. Γι' αυτό και επέλεξα να σας μιλήσω, φυσικά εν συντομία, για το πρώτο σύνταγμα, το οριστικό σύνταγμα της χώρας μας και τους θεσμούς που το σύνταγμα αυτό περικλεί, γιατί αυτές ήταν οι ρίζες μέσα από τις οποίες άνθησε το φιλελεύθερο δέντρο της συνταγματικής μας πορείας και παραμένουν ακόμα και μέχρι σήμερα αυτές οι ρίζες ζωντανές, όπως ελπίζω θα μπορέσω να σας αποδείξω. Επέλεξα λοιπόν να σας μιλήσω για το φιλελεύθερο πνεύμα των θεσμών του πρώτου οριστικού συντάγματος, του συντάγματος Τριζίνας του 1827, του επωνομαζόμενου πολιτικού συντάγματος της Ελλάδος. Εμείς οι Έλληνες, ξέρετε, αποδείξαμε από την πρώτη στιγμή της έκρηξης επανάστασης, από την 25η Μαρτίου και επέκεινα, πόσο δεμένοι είμαστε με την ανάγκη ύπαρξης συντάγματος και θωράκισης της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Μην ξεχνάτε και μην ξεχνάμε ότι η διακήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας προς τα σαυλάς της Ευρώπης και τους λαούς της Ευρώπης ήταν μια διακήρυξη στις 23 Μαρτίου του 1821, μια διακήρυξη που αφορούσε την ελευθερία των Ελλήνων, ουσιαστικά την διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ούτε καν της πολιτείας που δεν υπήρχε την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν από την αρχή
οι αγωνιζόμενοι Έλληνες, όταν δεν υπήρχε παρά ένα μικρό ασήμαντο κομμάτι γης ελεύθερο, και αυτό υπό αίρεση και προθεσμία θα μπορούσε να πει κανείς με τα γεγονότα της εποχής, ξεκίνησαν αμέσως τη συνταγματική οργάνωση του ελληνικού κράτους μέσα στο 1821, από το Μάρτι και πέρα. Έχουμε τουλάχιστον 3 τοπικά πολιτεύματα. Λέω τουλάχιστον γιατί είναι περισσότερα. Δεν βάζω μέσα το πολίτευμα της Σάμου την εποχή εκείνη. Αλλά έχουμε 3 τουλάχιστον τα οποία είναι δεδομένα. Πρώτον, είναι ο οργανισμός της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος με εμπνευστή τον Αλέξανδρο Μαυρογορδάτο. Δεύτερον, ήταν η νομική διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στην Άμφισσα με εμπνευστή τον Νέγρη. Και τέλος, ήταν ο οργανισμός της Πελοποννησιακής Γερουσίας με εμπνευστή τον Δημήτριο Υψηλάντη. Πριν τελειώσει το 1821, συνέρχεται η πρώτη Εθνοσυνέλευση για τη Σύνταξη Συντάγματος, η οποία καταλήγει στο Σύνταγμα το προσωρινό πολίτευμα της Επιδαύρου, ψηφίστηκε στην Πιάδα και άρχισε να ισχύει από την 1η-1η του 1822. Παραπέμποντας η πρώτη Εθνοσυνέλευση αμέσως σε δεύτερη, με σκοπό να διαμορφώσει το οριστικό σύνταγμα, γιατί ήταν προσωρινό το πολίτευμα της Επιδαύρου. 1,5 χρόνο αργότερα και λιγότερο, συνήλθε, όπως είναι γνωστό, η δεύτερη Εθνοσυνέλευση, Μάρτιο του 1823, στο Άστρος, ψηφίζοντας το Σύνταγμα του Άστρου, το οποίο είναι αναθεωρημένη εκδοχή του προσωρινού συντάγματος της Επιδαύρου. Γι' αυτό και στην συνταγματική γλώσσα ονομάζεται το σύνταγμα αυτό νόμος της Επιδαύρου. Έτσι είναι γνωστό, το γνωρίζουμε ως Σύνταγμα του Άστρους, αλλά στην πραγματικότητα, συνταγματική μας ιστορία και από τους συνταγματολόγους και συνταγματολογούντες αναφέρεται ως νόμος της Επιδαύρου. Εκείνη η δεύτερη Εθνοσυνέλευση παρέπεμπε στην τρίτη Εθνοσυνέλευση, η οποία συνήλθε αρκετά αργότερα, είναι η αλήθεια, γιατί ζήσαμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με τον νόμο της Επιδαύρου, που άλλοτε εφαρμοζόταν, άλλοτε όχι. Οι γνωστές συνθήκες μέσα από τις οποίες προχωρούσε η Εθνεγερσία, τεράστιες δυσκολίες, εμφύλιες διαμάχες, παραλίγο η σπίθα της Επανάστασης να σβήσει εντελώς εκείνα τα χρόνια. Και φτάσαμε στην τρίτη Εθνοσυνέλευση, η οποία και αυτή είχε τις δικές της περιπέτειες, διχασμούς, αρκεί να καταλάβουμε τι σημαίνει διχασμός και σήμερα για να καταλάβουμε την αξία της ενότητας, ότι την εποχή εκείνη συνήλθε σε 2 διαφορετικές τοποθεσίες η Τρίτη Εθνοσυνέλευση. Με σπουδαιότερη εκείνη στην Ερμιόνη, και χαίρομαι γιατί είχα την τύχη πραγματικά και αισθάνομαι ευτυχής προς τούτο όταν πήγα στην Ερμιόνη και εκεί τον τόπο, αλλά ταυτόχρονα και στην αίθουσα που συνήλθε το τμήμα εκείνο, το πιο σημαντικό τμήμα της Εθνοσυνέλευσης, κάναμε την τελετή. Και χαίρομαι γιατί είναι εδώ σήμερα μαζί μας 2 ευγενή τέκνα, να το πω έτσι, της Ερμιόνης, η πρώην πρόεδρος της Βουλής και ακαδημαϊκός, η κυρία Άννα Ψαροδαμπενάκη, και η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, οι οποίοι ήταν τότε μαζί, όταν προσπάθησα να αναδείξω πόσο σημαντική ήταν η Ερμιόνη, το τμήμα εκείνο της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης, το οποίο οδήγησε τελικά στο Σύνταγμα της Τριζίνας. Και πράγματι, το Σύνταγμα της Τριζίνας το 1827 έδωσε το πρώτο οριστικό σύνταγμα της Ελλάδας. Γι' αυτό ονομάζεται Πολίτευμα της Ελλάδος. Δεν υπάρχει έννοια προσωρινό, όπως είπε ο Σύνταγμα της Επιδαύρου. Είναι το πολιτικό σύνταγμα της Ελλάδος. Το πρώτο μας σύνταγμα. Παράξενη ιστορία του. Αλλά θα λέει κανείς γοητευτική σε ό,τι αφορά την πορεία και της εφαρμογής του, αλλά και την πορεία των συμβολισμών που μέχρι σήμερα εκπέμπει αυτό το σύνταγμα. Το λέω αυτό γιατί ήταν ένα σύνταγμα το οποίο ελάχιστα εφαρμόστηκε. Ελάχιστα. Αλλά είναι ένα σύνταγμα το οποίο η τελειότητα σε ό,τι αφορά τη σύλληψη των θεσμών είναι εντυπωσιακή για την εποχή εκείνη. Θα έλεγα, τολμώ να το πω, και ξέρω ότι δεν κάνω λάθος, ότι είναι ένα από τα τελειότερα συνταγματικά κείμενα που γνώρισε, τηρουμένων των αναλογιών, η ελληνική πολιτεία από τότε μέχρι σήμερα. Ήταν ένα ιδεώδες σύνταγμα. Ίσως αυτό ήταν εκείνο που το εμπόδισε να εφαρμοστεί, ακριβώς γιατί οι συνθήκες ήταν τέτοιες και η Ελλάδα εκυβερνά το τότε υπό συνθήκες εκτάκτου ανάγκης. Το λέω αυτό το πράγμα διότι δεν εφαρμόστηκε αφού ήρθε ο Καποδίστριας και ο οποίος είδε με οξυδέρκεια ότι ήταν αδύνατο για να διοικήσει την Ελλάδα της εποχής εκείνης με τις διαμορφίες να εφαρμόσει το ακέραιο το σύνταγμα αυτό, εξού και η αναστολή του, εξού και η παραπομπή στην 4η Εθνοσυνέλευση του Άργους, εξού και οι μεγάλες κατηγορίες που εκτοξεύτηκαν κατά του Καποδίστρια για την αναστολή εκτελέσεως του συντάγματος της Επιδαύρου, οι οποίες εν μέρη, γιατί δεν είναι όλη αυτή η αλήθεια, εν μέρη οδήγησαν στη δολοφονία του.
Πάντως το Σύνταγμα αυτό, το πολιτικό σύνταγμα της Ελλάδος, είναι όπως είπα το πρώτο μας κείμενο συνταγματικό, το πρώτο μας σύνταγμα, με εξαιρετική διάβια θεσμική, με εξαιρετικά προοδευτικό πνεύμα και επιπλέον με διατάξεις και αρχές που ακόμα και σήμερα, θα το εξηγήσω στη συνέχεια, ενυπάρχουν εν σπέρματι και στο ισίο σύνταγμα του 1975 και μετά τις αναθεωρήσεις του, τις επανειλημμένες αναθεωρήσεις του, και το 1985-86 και το 2001 και το 2006. Το σύνταγμα αυτό ουσιαστικά εφαρμόστηκε ως προσορισμένες διατάξεις του, που ποιες ήταν? Εκείνες που προέβλεπαν την εκλογή πρώτου κυβερνήτη. Γιατί προέβλεπε τον κυβερνήτη της Ελλάδος, όπως είναι γνωστό, δεν προέβλεπε τον τρόπο εκλογής του, παρέπεμπε σε εκτελεστικό νόμο. Παρ' όλα αυτά εφαρμόστηκε προς την κατεύθυνση αυτή, ήλθε ο Καποδίστριας και ξέρουμε την πορεία των πραγμάτων στη συνέχεια. Αν πάρουμε το σύνταγμα αυτό τώρα για να δούμε ποιες είναι οι βασικές του, αν θέλετε, συνεισφορές σε ό,τι αφορά το φιλελεύθερο πνεύμα της εποχής, θα μπορούσα να πω ότι το σύνταγμα αυτό είναι φιλελεύθερο, γνησίως φιλελεύθερο, προς δύο κατευθύνσεις. Η μία αφορά την μορφή, τη δομή του πολιτεύματος, το θεμέλιο, και η άλλη αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη. Εξού και η επιρροή την οποία υπέστη, αλλά ήταν γνησίως ελληνικό σύνταγμα γιατί έλαβαν υπόψη του την ελληνική πραγματικότητα, η επιρροή την οποία υπέστη είναι σε ό,τι μεν αφορά το θεμέλιο του πολιτεύματος και της λαϊκής κυριαρχίας, καθώς και τη διάκριση των εξουσιών, από το σύνταγμα του 1787, το Αμερικανικό Σύνταγμα του 1787, ενώ σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, τις διατάξεις περί ατομικών δικαιωμάτων, περί θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, είναι γνωστό ότι το Σύνταγμα αυτό επηρεάστηκε εντόνως από την διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη της Γαλλικής Επανάστασης του 1789. Έρχομαι λοιπόν να σας δώσω σε πολύ γενικές γραμμές αυτές τις δύο βάσεις της φιλελεύθερης νοοτροπίας του. Πριν απ' όλα, σε ό,τι αφορά το θεμέλιο. Το θεμέλιο, είναι εντυπωσιακό να δει κανείς ότι το θεμέλιο της μορφής του πολιτεύματος στην εποχή εκείνη διακηρύσσεται, ως θεμέλιο διακηρύσσεται η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Ευθέως, από την πρώτη στιγμή. Και με μια διαβιέστατη διατύπωση. Διότι το σύνταγμα εκείνο, στο άρθρο 5, όριζε ότι πηγή της λαϊκής κυριαρχίας είναι το έθνος. Κάντε την αντιπαραβολή με το άρθρο 1, παράγραφος 1 και 2 και ιδίως την παράγραφο 2 του ισίοντος συντάγματος, όπου ορίζει και πάλι ότι η βάση είναι η λαϊκή κυριαρχία της δημοκρατίας μας και ότι η λαϊκή κυριαρχία πηγάζει εκ του λαού, ασκείται υπέρ του λαού και του έθνους με τον τρόπο που ορίζει το Σύνταγμα. Για σκεφτείτε πόσο κοντά από πλευρά σύλληψη, αφήστε τη διατύπωση. Και γιατί η διαφορά της διατύπωσης? Γιατί σήμερα το Σύνταγμα και ορθώς μιλάει περί λαού, τότε παρέπεμπε ευθέως το έθνος. Μα γιατί λαός δεν υπήρχε την εποχή εκείνη. Πόσο ήταν ο λαός? Το Σύνταγμα ήξερε πολύ καλά, και η συντακτική εξουσία μάλλον, ότι η πρώτη, τρίτη εθνοσυνέλευση δηλαδή, ότι δεν ήταν δυνατόν, όταν δεν είχαν καθοριστεί επακριβώς τα σύνορα της Ελλάδος, να μιλήσει για λαό τη στιγμή κατά την οποία το έθνος ήταν ευρύτερη έννοια και παρέπεμπε σε προσδοκίες διαμόρφωσης ενός κράτους που ήταν μελλοντικές. Και επίσης, αυτό είναι μια σημαντική απάντηση, η διατύπωση του άρθρου 5 του Συντάγματος της Τριζίνας του 1827, σε όλες εκείνες τις ανιστόρητες θέσεις κάποιων οι οποίοι εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να ισχυρίζονται ότι το ελληνικό έθνος και η γέννησή του συμπίπτουν με τη γέννηση του νεότερου ελληνικού κράτους. Ακούγονται γι' αυτό. Αν είναι δυνατόν, τη στιγμή κατά την οποία το ίδιο το Σύνταγμα παραπέμπει στο έθνος το οποίο προϋπήρχε αιώνες πριν. Και εμείς είμαστε περήφανοι ότι αυτό το έθνος υπήρχε και δεν έσβησε παρά τους 4 αιώνες τουρκικής κατοχής. Αυτό το αποτυπώνει με μία λέξη, την παραπομπή στην έννοια του έθνους, το Σύνταγμα της Τριζίνας του 1827. Και ύστερα, εκτός από την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας και το θεμέλιό της, καθιέρωνε τότε, παρακαλώ, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, που δεν ήταν αυτονόητο και δεν καθιερωνόταν σε άλλα σύγχρονα συντάγματα της εποχής. Βαθιά επηρεασμένο ως προς αυτή την κατεύθυνση, όχι από συντάγματα ευρωπαϊκά,
τα οποία έκαναν τα πρώτα τους βήματα τότε, αλλά από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών του 1787, το οποίο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών είχε υιοθετήσει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών ως μία θεμελιώδη αρχή πάνω στην οποία στηριζόταν και στηρίζεται ακόμα και σήμερα το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών των θεσμικών αντιβάρων, των checks and balances. Είναι αυτό που είχε θαυμάσει σε αυτό το περίφημο βιβλίο. Εγώ δεν ξέρω αν έχει γραφτεί καλύτερη ανάλυση του Αμερικανικού Συντάγματος από Αμερικανό, εκτός από έναν Ευρωπαίο. Το μεγάλο Αλέξη Ντε Τοκβίλ στο βιβλίο του «De la Democratie en Amérique», όπου περιγράφει το θαυμασμό του για αυτό το σύστημα των checks and balances. Πολλές ατέλειες στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, πολλούς συμβασμούς λόγω της μετάβασης από τη συνομοσπονδία στην ομοσπονδία, αλλά παρόλα αυτά αυτό το Σύνταγμα την εποχή εκείνη είχε αυτή τη βάση, η οποία και σήμερα είναι η πεμπτουσία του Αμερικανικού Συντάγματος αλλά και όλων των συντάγματων του κόσμου. Γιατί αυτή η θεωρία των checks and balances, των θεσμικών αντιβάρων, στηρίζεται στη θεμελιώδη αρχή την οποία έχει διατυπώσει ο Μοντέσκιε. Μην αδικούμε τον Τζον Λοκ. Πολλοί αποδίδουμε στο Μοντέσκιε τη διάκριση των εξουσιών, την προεργασία που είχε κάνει ο Τζον Λοκ στην πρώτη του ιδίως πραγματεία αλλά και στη δεύτερη, την αγνοούμε, αλλά το αποδίδουμε και στο αποδώσουμε στον Μοντέσκιε. Το άρθρο 36 λοιπόν του συντάγματος της Τριζίνας του 1827 ρητός όριζε την διάκριση των εξουσιών και την υιοθετούσε λέγοντας ότι οι εξουσίες του κράτους είναι τρεις. Είναι η νομοθετική, η νομοτελεστική, δεν μιλούσε για εκτελεστική εξουσία αλλά τη θεωρούσε νομοτελεστική, ως κατεξοχήν εξουσία εφαρμογής του νόμου, και η δικαστική. Και είναι εντυπωσιακό ότι συμπληρωνόταν αυτή η ρύθμιση και από άλλες. Αναφέρω δύο μόνο και τελειώνω με αυτό το σκέλος, το πρώτο σκέλος του Συντάγματος του 1827 και των φιλελευθέρων θεσμών του. Πρώτον, καθιέρωνε μια μορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου, γιατί καθιέρωνε το δικαίωμα των βουλευτών από τότε να μπορούν να κάνουν αναφορές και να ζητούν πληροφορίες από τη Βουλή. Είναι η πρώτη μορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου, την οποία σήμερα ασκεί ο βουλευτής, όπως γνωρίζω και εγώ τόσα χρόνια που ήμουν εκεί, κύριοι συνάδελφοι της εποχής που βρίσκονται σήμερα εδώ. Αυτή η ρίζα του να κάνουμε σήμερα ερωτήσεις, επερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, είναι η μήτρα όλων αυτών, το Σύνταγμα της Τριζίνας του 1827. Και ύστερα αυτή η περίφημη διάταξη, διατάξη περί νομοθετικής εξουσίας, που έλεγε το εξής, ότι η Βουλή, εκτός από την θέση του νόμου, έχει και την δυνατότητα τροπολόγησης, όπως έλεγε, του νόμου και των νόμων πλην των συνταγματικών. Το πέρασαν αυτό χωρίς μεγάλη προσοχή ακόμα και οι αναλυτές της συνταγματικής μας ιστορίας. Και όμως θέλω να σας πω ότι μέσα από αυτή τη διάταξη της δυνατότητας τροποποίησης του νόμου πλην των συνταγματικών, η Τρίτη Εθνοσυνέλευση καθιέρωσε μια θεμελιώδη αρχή, που είναι η βάση της ιεραρχίας της ένωμης τάξης ακόμα και σήμερα. Την υπεροχή του συντάγματος. Γιατί λέγοντας ότι τροποποιούνται όλοι οι νόμοι από τη Βουλή πλην των συνταγματικών, άρα υπήρχε ο φραγμός ότι το Σύνταγμα είναι στην κορυφή. Αυτό που σήμερα θεωρούμε αυτονόητο μπήκε από το πρώτο μας Σύνταγμα. Και αυτή τη διάταξη, σας παρακαλώ, δεν θα τη βρείτε πουθενά άλλου. Πολύ αργότερα προέκυψε το ζήτημα μέσα από την ομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων της υπεροχής του Συντάγματος ως θεμελίου της ένωμης τάξης. Αυτή ήταν λοιπόν η μεγαλειώδης, ας το πω έτσι και επιτρέψτε μου, φιλελεύθερη συνεισφορά του Συντάγματος της Τριζίνας του 1827, του Πολιτικού Συντάγματος της Ελλάδος, σε ό,τι αφορά τη βάση του πολιτεύματος και την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και τη διάκριση των εξουσιών. Και έρχομαι, για να μην σας κουράζω άλλο, στο περίφημο ζήτημα της καθαρός φιλελεύθερης πορείας του Συντάγματος μέσα από την αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Και εδώ πλέον η επιρροή είναι σαφέστατη από τις διατάξεις της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη του 1789. Πλειάδα διατάξεων. Αν δείτε τον κατάλογο της εποχής εκείνης, θα θαυμάσετε πώς είναι δυνατόν 1827 να καθιερώνονται διατάξεις που άλλα συντάγματα σύγχρονα της εποχής, για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, ούτε είχαν σκεφτεί να τις βάλουν. Και εδώ ξεκινάω από μια διάταξη περί δικαιωμάτων που δεν συμπεριλαμβάνεται στο τρίτο κεφάλαιο, γιατί το τρίτο κεφάλαιο του Συντάγματος της Τριζίνας ήταν εκείνο που καθιέρωνε το λεγόμενο δημόσιον δίκαιο των Ελλήνων.
δεν ήταν το κεφάλαιο περί δικαιωμάτων, έλεγε το δημόσιον δίκαιο των Ελλήνων. Και εκεί ήταν στην ουσία ο κατάλογος των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Το πρώτο δικαίωμα ήταν στο άρθρο 1, στο πρώτο κεφάλαιο. Και ξέρετε ποιο δικαίωμα ήταν αυτό? Το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας. Και εδώ έρχομαι να τονίσω τη βαθιά σύνδεση της συνταγματικής μας ιστορίας με τη θέση της χριστιανικής θρησκείας αλλά και της Εκκλησίας μέσα στα συντάγματα. Και να ξανατονίσω για μια ακόμα φορά ότι η αναγνώριση αυτού του ζητήματος μέσα από συντάγματα μάλιστα τα οποία συνέταξαν άνθρωποι που δεν διακρίνονταν για το θρησκευτικό τους αίσθημα δεν είναι ομολογία πίστεως. Είναι ομολογία ιστορικής αλήθειας. Το πόσο συνδέεται η πορεία του ελληνικού κράτους, του νεότερου ελληνικού κράτους και των συνταγμάτων μας με τον θεσμό της Εκκλησίας, το αποδεικνύουν τα συντάγματά μας. Και αυτό το τονίζω. Έγινε για λόγους ιστορικής αλήθειας και το οποίο αναγνωρίζει και πρέπει να αναγνωρίσει ο οποιοδήποτε ανεξάρτητα από το αν και κατά πόσο πιστεύει ή όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όταν μιλάμε με σύγχρονους όρους για πράγματα όμως που αφορούν τις ρίζες αυτού του τόπου, του λαού και του έθνους μας. Και αν είναι σωστό για λόγους, αν θέλετε, μιας δίθεν σύγχρονης νοοτροπίας να θέλουμε να κόψουμε ρίζες που όμως είναι πολύτιμες για τη θωράκιση αυτού του λαού και αυτού του έθνους μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις του καιρού που σας διαβεβαιώ κυρίες και κύριοι δεν έχουν παρέλθει. Έλεγε λοιπόν το άρθρο 1 ότι, και εδώ είναι το εντυπωσιακό, επικρατούσα θρησκεία όπως και σήμερα. Είχε την επικρατούσα θρησκεία, που ήταν η θρησκεία της Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας. Άρθρο 1. Και αμέσως μετά, η θρησκευτική ελευθερία. Καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Για σκεφτείτε. 1827. Από τη μια πλευρά η θρησκευτική ελευθερία, κάθε άνθρωπος μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Το φιλελεύθερο πνεύμα. Και η αναγνώριση της επικρατούσας θρησκείας, όχι γιατί θέλει ο συντακτικός νομοθέτης η Τρίτη Εθνοσυνέλευση να επιβάλλει αυτή την πίστη, αλλά γιατί αναγνώριζε μέσα από αυτόν τον κανόνα ποιος ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας στην εθνεγερσία την εποχή εκείνη και δι' της Ορθοδοξίας. Κάτι που όλοι γνωρίζουμε ήδη από την 25η Μαρτίου στην Αγία Λαύρα. Έμεινα περισσότερο σε αυτή την αρχή. Γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε πάντοτε όταν μιλάμε για θεσμούς και για την ιστορία μας, ότι η συμπόρευση Εκκλησίας και κράτους, παρά τα σκαμπανεβάσματα και τις περιπέτειες που είχε, παρά τις αρνητικές πλευρές που μπορεί να διέγνωσε η ιστορία και δεν αποδίδωσε σε κανέναν ευθύνες, ούτε κάνω κανένας είδους καταλογισμό τέτοιων ευθυνών. Αλλά πάντως πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αυτή η συμπόρευση είναι κάτι που ουδής μπορεί να το αμφισβητήσει. Και εμείς οι Έλληνες μόνο θετικά έχουμε να αποκομίσουμε αναγνωρίζοντας αυτή τη συμπόρευση. Ιδίως σήμερα, που τούτος ο τόπος που έχει μεγάλο ρόλο να διαδραματίσει πρέπει να έχει και σημαντικά ερίσματα για να μπορέσει να προχωρήσει. Αλλά τα σημαντικά ερίσματα έρχονται όταν είμαστε ιστορικώς δίκαιοι. Δεν αρκεί να είμαστε πιστοί. Και δεν είναι τόσο σημαντικό να είμαστε πιστοί όσο να είμαστε ιστορικώς δίκαιοι. Και έρχομαι στα υπόλοιπα δικαιώματα. Εντυπωσιακά της εποχής εκείνης. Πριν απ' όλα, ξεκινάω από την αρχή της ισότητας, που δεν είναι δικαίωμα, είναι γενική ρήτρα. Για να μιλήσουμε νομικά σωστότερα. Η αρχή της ισότητας δεν είναι δικαίωμα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Είναι μία από τις βασικές θεμελιώδεις ρήτρες του συντάγματος, που όπως η αρχή της αξίας του ανθρώπου, της αξιοπρέπειας γενικότερα, διαποτίζουν όλο το σύνταγμα και βοηθάνε στην ερμηνεία του. Είναι βεβαίως και κανόνας δικαίου, αλλά δεν είναι με τη μορφή του δικαιώματος, είναι με τη μορφή της ρήτρας της γενικής. Το πόσο εντυπωσιακά καθιερώνει και με πόση τελειότητα και με πόση imperatoria brevitas, για να χρησιμοποιήσω αυτή την λατινική ορολογία, καθιερώνει το σύνταγμα εκείνο, την αρχή της ισότητας. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Έτσι απλά. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Το άρθρο 7 συμπληρώνεται από το άρθρο 8 και το άρθρο 10 του συντάγματος της Ριζίνας του 1827, το οποίο περιγράφει πρώτον από τη μια πλευρά αυτό που θεωρούμε τόσο πολύ σύγχρονο, την αρχή της αξιοκρατίας.
Η αρχή της αξιοκρατίας στο βάθος είναι στην ουσία έκφραση της αρχής της ισότητας. Γιατί η ισότητα σημαίνει εκάστο το ίδιον αυτό αποδιδώνε. Και η πραγματική ισότητα σημαίνει ισότητα στην αφετηρία και ίσες ευκαιρίες. Και αυτό προϋποθέτει αξιοκρατία και αριστεία. Αυτό ήταν το άρθρο 8 της εποχής, λέγοντας ότι καθένας κρίνεται σύμφωνα με τις ικανότητές του και την αξία του. Για σκεφτείτε την εποχή εκείνη. Και για σκεφτείτε ότι αυτή η αρχή του συντάγματος του 1827 είναι ακόμα και σήμερα ζητούμενο. Και στον τόπο μας και στην οτροπία του λαού μας. Και ύστερα, στο άρθρο 10, έκφανση αρχής της ισότητας, αυτό που τόσο περήφανοι είμαστε σήμερα με βάση την αρχή της αναλογικότητας ως παραμέτρο της αρχής της ισότητας, η ισότητα ενώπιον των δημόσιων βαρών. Εκεί περιγράφει το Σύνταγμα την ισότητα ενώπιον των δημοσίων βαρών, που περιγράφει ότι στα δημόσια βάρη συνεισφέρει καθένας ανάλογα με την περιουσία του, έλεγε τότε. Όχι με τις δυνάμεις του, όπως λέει σήμερα το Σύνταγμα, αλλά ανάλογα με την περιουσία του. Για σκεφτείτε όμως. Αρχή της ισότητας. Δύο παράμετροι, αξιοκρατία, ισότητα ενώπιον των δημοσίων βαρών. Για σκεφτείτε το πώς διαλογίζονταν συνταγματικός και εθνικός εκείνοι οι οποίοι συνέθεταν την εποχή εκείνη την Τρίτη Εθνοσυνέλευση. Δεύτερο βασικό δικαίωμα της εποχής, το οποίο περιγράφεται στο άρθρο 17, είναι το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Και εντυπωσιακό, το λέω για τους εξημών νομικούς. Το άρθρο 17 ήταν το άρθρο για την ιδιοκτησία τότε, παραμένει και σήμερα το άρθρο 17 στο ισχύον Σύνταγμα του 1975. Βέβαια είναι και το 18, αλλά η μήτρα είναι το 17. Και όχι μόνο υπήρχε καθιέρωση του δικαιώματος ιδιοκτησίας, αλλά για πρώτη φορά καθιερώθηκε ο θεσμός της αναγκαστικής απαλωτριώσεως, ύστερα από συγκεκριμένη και με δικαστικό τρόπο καθοριζόμενη αποζημίωση. Άρθρο 17 του Συντάγματος Τριζίνας. Τρίτο δικαίωμα, το οποίο και αυτό δεν είναι δικαίωμα, είναι μια γενική αρχή. Είναι το άρθρο 19. Ότι ο νόμος δεν μπορεί να έχει οπισθενεργών δύναμη, δηλαδή αναδρομική δύναμη. Καθιέρωνε από τότε την απαγόρευση αναδρομικότητας του νόμου. Μπορείτε να μου πείτε συντάγματα της εποχής που να το καθιέρωνε ρητός. Ξέρετε πόσο σημαντικό για τη φιλελεύθερη δημοκρατία είναι να μην μπορεί ο νόμος να έχει αναδρομική ισχύ. Ξέρετε ότι η απαγόρευση της αναδρομικότητας είναι μια από τις πιο τέλειες εκφάνσεις της νομικής σκέψης. Για πρώτη φορά δεν τη βρίσκουμε και πάλι σε ελληνικό κείμενο. Ξέρετε ότι η πρώτη αναφορά στη μια αναδρομικότητα του νόμου ήταν στο νόμο της Γόρτινος, στον 5ο αιώνα π.Χ. στην Κρήτη. Και ξέρετε για ποιο λόγο απαγορευόταν η αναδρομικότητα? Γιατί ερχόταν σε αντίθεση με την αρχή της γενικότητας του νόμου. Και όταν ο νόμος είναι ατομικός, παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Γιατί? Γιατί ενώ ο νόμος πρέπει να είναι γενικός, για να μην ξέρουμε σε ποιον πρόκειται να εφαρμοστεί, ο αναδρομικός νόμος καταλαμβάνει συγκεκριμένες περιπτώσεις που είναι γνωστές, έχουν διαμορφωθεί. Επομένως, ο νομοθέτης γνωρίζει επί ποιων περιπτώσεων θα εφαρμοστεί ad personam. Κάτι το οποίο παραβιάζει την αρχή της γενικότητας του κανόνα δικαίου και εν τέλει την ίδια την αρχή της ισότητας. Αυτό το ξέραν οι συντάκτες της εποχής εκείνης. Και γι' αυτό το λόγο καθιέρωσαν συνταγματικώς, παρακαλώ, κάτι που αργότερα το συμπεριέλαβε με πολύ πιο τέλεια, κύριε Πρίτανη, διατύπωση ο αστικός μας κώδικας, μια από τις ωραιότερες διατάξεις του αστικού μας κώδικα, σχετικά με τη μη αναδρομικότητα του νόμου, που τόσο καλά οι συντάκτες του αστικού κώδικα είχαν περιλάβει τότε. Πάντως, αν δείτε τα πρακτικά της εποχής, η αναφορά του Μπαλή ιδίως και του Τριανταφυλόπουλου που είχαν κάνει τη σχετική διάταξη, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδος, στο Σύνταγμα του 1827, στο Σύνταγμα της Τριζίνας, σχετικά με τη διάταξη περί μια αναδρομικότητας του νόμου. Ύστερα είναι το άρθρο 20, το οποίο σχετίζεται με το δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας, το δικαίωμα του αναφέρεστε. Σκεφτείτε προσωπική ελευθερία την εποχή εκείνη, το πώς φυλακίζεται κανένας, οι εγγυήσεις για το πώς φυλακίζεται και πώς απονέμεται η δικαιοσύνη. Τότε και μετέπειτα η διατάξη περί του δικαιώματος του αναφέρεστε του πολίτη από τότε, την εποχή εκείνη. Και τέλος, η διάταξη του άρθρου 27 φαίνεται παροχημένη σήμερα για τη σημασία της. Η διάταξη περί απαγορεύσεως
απονομής και αποδοχής τίτλων ευγενίας. Οι τίτλοι ευγενίας καταργήθηκαν στην Ελλάδα από την πρώτη στιγμή που οργανώθηκε συνταγματικός το νεότερο ελληνικό κράτος, από το πρώτο σύνταγμα του 1827. Και αυτό μια σημαντική εφαρμογή στην πράξη και της αρχής της ισότητας, γιατί οι τίτλοι ευγενίας στο βάθος παραβιάζουν την αρχή της ισότητας, όπως επίσης και την αρχή της αξιοκρατίας. Δείτε, σε επίπεδο φιλελεύθερης νοοτροπίας και δομής, πόσο οργανωμένη ήταν η σκέψη των ανθρώπων εκείνων. Και παρατηρήστε, σας παρακαλώ, πόσο αυτές οι διατάξεις που σας ανέφερα, από τη θρησκευτική ελευθερία, τη λαϊκή κυριαρχία, τη διάκριση των εξουσιών και όλες αυτές οι διατάξεις που σας ανέφερα, πόσο έχουν αντίστοιξη, για να το τονίσω έτσι, στη σημερινή μας συνταγματική πραγματικότητα. Στο Σύνταγμα για το οποίο είμαστε περήφανοι ότι έχει μια πολύ σύγχρονη διατύπωση. Αυτή είναι λίγο σχολή, και συγγνώμη που σας κούρασα, η πορεία της κατάρτισης, διατύπωσης και εφαρμογής του Συντάγματος αυτού. Το Σύνταγμα αυτό δεν πρόλαβε να ανδρωθεί θεσμικός και πολιτικός. Δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί. Οι λόγοι ήταν γνωστοί, σας είπα. Πήγε να εφαρμοστεί υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Και αυτές οι δημοκρατικές διατάξεις ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν. Και δεν μπορεί να καταλογίζουμε στον Ιωάννη Καποδίστρια την πρόθεση την οποία είχε και την απόφαση που έλαβε αργότερα να κυβερνήσει υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, όταν ξέραμε το τι συνέβαινε με τον αγώνα και τις εμφύλιες διαμάχες των Ελλήνων και ιδίως τις απαιτήσεις των προκρήτων της εποχής. Όμως αυτό το Σύνταγμα άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην πορεία των θεσμών μας. Πρώτον, δείχνοντας το πόσο προοδευτικοί, πόσο δημοκράτες, πόσο φιλελεύθεροι ήταν εκείνοι που το συνέταξαν την εποχή εκείνη. Ποιο ήταν το επίπεδο της θεσμικής και πολιτικής τους μόρφωσης, που πρέπει να τους το αναγνωρίζουμε και μάλλον να προσπαθούμε να το μιμηθούμε. Και ύστερα, πόσο μέχρι σήμερα παραμένουμε πιστοί σε αυτές τις αρχές. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι. Αυτή η διαχρονική συνέχεια της φιλελεύθερης νοοτροπίας στο Σύνταγμά μας πρέπει να μας κάνει περήφανος. Αλλά για να είμαστε πραγματικά περήφανοι, πρέπει να μάθουμε ότι ακριβώς επειδή από τότε υπήρχαν αυτές οι ρίζες, οφείλουμε να τις σεβόμαστε πολύ περισσότερο. Γιατί τις συνταγματικές αρχές τις τιμάς όχι όταν τις διακηρύσεις, αλλά όταν τις εφαρμόζεις στην πράξη. Και σε ό,τι αφορά αυτή την εφαρμογή, πολύ φοβούμαι και θα είμαι σαφής στον τομέα αυτών, το έλλειμμα ήταν, είναι και δυστυχώς παραμένει μεγάλο, με την ελπίδα όλοι μαζί να αντιληφθούμε τις ευθύνες μας, και τελειώνω όπως ξεκίνησα, όλοι μαζί να καταλάβουμε τι πρέπει να χτίσουμε για τον τόπο στο μέλλον και πώς μπορούμε να εμπνευστούμε από τις μεγάλες αιρετές των προγόνων μας, αλλά και πώς πρέπει να διδασκόμαστε, με ποιο τρόπο πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Άδεια του Μακαριωτάτου, επιτρέψτε μου και σε μένα, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας και εκ μέρους των μελών της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και για τα όσα τονίσατε. Και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί διαπιστώσατε όντως ότι η Εκκλησία της Ελλάδος τόλμησε να συμμετάσχει σε αυτόν τον εορτασμό των 200 χρόνων με μία σειρά 10 διεθνών συνεδρίων σε αναφορά στην Επανάσταση του 21. Ήδη εσείς κηρύξατε την έναρξη και υπήρξατε ο πρώτος εισηγητής σε αυτό το 7ο συνέδριο και ευχαριστούμε που διαπιστώνετε ότι η προσπάθεια της Εκκλησίας μας είναι να ακουστούν όλες οι απόψεις, να υπάρχει ένας ουσιαστικός επιστημονικός διάλογος και να δίνετε έτσι δυνατότητα να καταγράφετε η ακρίβεια της ιστορίας. Βεβαίως, μας ενδιαφέρει να αναδειχθεί ο πατριωτικός, παιδευτικός και κοινωνικός ρόλος του Ορθοδόξου Κλήρου και του Μοναχισμού. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε την προαγωγή του αληθινού επιστημονικού και δημοκρατικού τρόπου εκφράσεως της ιστορίας στον τόπο μας. Είστε γνώστης ήδη ότι δεν αρκούμεθα στα συνέδρια, αλλά με τη χάρη του Θεού και την προτροπή και την ευλογία του Μακαριωτάτου εκδίδονται και τα πορίσματα και οι εισηγήσεις των συνεδρίων. Και ως πρώτος πολίτης της χώρας μας, επιτρέψτε μου να είστε και ο πρώτος που θα παραλάβετε αυτόν τον έκτο τόπο
των συνεδρίων μας, που έρχεται να συμπληρώσει μια μικρή βιβλιοθήκη και ελπίζουμε να μπορούμε κάποια στιγμή να σας προσφέρουμε και τους 10 τόμους το 2021. Επίσης, με την προτροπή του Μακαριωτάτου και με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, ήδη έχει ξεκινήσει μια συνεργασία που θα έχει ως αποτέλεσμα πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς στα 3 επόμενα χρόνια, προκειμένου και οι μαθητές να λάβουν μέρος, αναδεικνύοντας με έναν σύγχρονο τρόπο τις προσωπικότητες τόσο της προεπαναστατικής όσο της επαναστατικής περίοδου και της μεταεπαναστατικής, ώστε και τα παιδιά μας να έχουν με αυτή τη δυνατότητα την εμπειρία της ιστορίας αυτού του τόπου. Σας ευχαριστούμε για όσα διατυπώσατε και για το τι σημαίνει η αναφορά στα συντάγματα της Ελλάδος, στην πίστη του Χριστού και στην Ορθοδοξία. Ο λόγος σας είναι καταλυτικός και βεβαίως, όπως και εσείς κατανοείτε, εξαιρετικά επίκαιρος. Ευχόμαστε να έχετε υγεία και δύναμη. Εμείς ευχαριστούμε και το Μακαριότατο για την εμπιστοσύνη στην Επιτροπή, τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, που μας δίνουν τη δυνατότητα να φέρνουμε εις πέρας αυτό το έργο, και εύχεστε και εσείς να φτάσουμε μέχρι το 2021. Και όπως είπατε, ναι, αυτά τα συνέδρια δεν καταγράφουν μόνο το παρελθόν. Δεν τονίζουν μόνο την ιστορική αλήθεια του παρόντος. Κυρίως θέλουμε μέσα από αυτά να δούμε και το μέλλον της πατρίδας μας. Και ευχόμαστε να είναι αυτό που οραματίστηκαν οι πρωτεργάτες της Επαναστάσεως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με την αίθουσα συνεδρίων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, από όπου ακούσαμε το 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο.